Σήμερα, παιδιά, θα σας πάρω μαζί μου για short jigging. Έχει πολύ καλή μέρα, οπότε είπαμε να κάνουμε μια εξόρμηση. Ελπίζω αντίστοιχη γνώμη να έχουν και τα ψάρια και να βγήκαν καμιά βόλτα και αυτά, μπας και πετύχουμε κανένα. Κυρίως στοχεύω σε παλαμίδες, μιας και τώρα είναι καλή περίοδος. Πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο για κανένα μανάλι ή μαγιάτικο, αλλά πιο πολύ πηγαίνω για να ξεσκάσω παρά γιατί πιστεύω ότι θα βγάλω όντως ψάρι. Δεν έχει ψάρια από ό,τι φαίνεται. Έχω κάνει αρκετές προσπάθειες, έχω αλλάξει και πλάνους. Δεν φαίνεται να κινείται τίποτα. Εντάξει, όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν αναμενόμενο. Είναι 3 και 20 περίπου, θα συνεχίσω μέχρι τις 5, αν δεν βαρεθώ. Και ας ελπίσουμε να γίνει κάτι στο επόμενο 2 ώρο, αν και άμα ήταν θα είχε φανεί κάτι. Οι παλαμίδες είναι ψάρια που όταν κυνηγάνε οι γλάρι τις εντοπίζουν από ψηλά και τις παρακολουθούν, γιατί πάνω στο φαγοπότι που κάνουν οι παλαμίδες τσιμπάν κάνα ψαράκι και οι ίδιοι γλάρι. Οπότε λειτουργούν σαν προδότες. Εδώ πέρα βλέπω γλάρους, αλλά δεν πηγαίνουν προς τη θάλασσα προς τις παλαμίδες, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παλαμίδες. Να δούμε. Πιστεύω ότι δεν θα έρθει τίποτα. Μακάρι να κάνω λάθος. Αυτό ήταν, τέλος. Δεν πιάσαμε κανένα ψάρι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο. Όταν βλέπετε βιντεάκια με ψάρια, να ξέρετε ότι αν έβγαλα μια φορά τόσο, έχω πάει άλλες 10-15 φορές και δεν έχω βγάλει κανένα. Αυτό πιο πολύ πάει σε όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν το ψάρεμα, ειδικά το short jigging, και βλέπουν στο YouTube διάφορα βίντεο που είναι όλοι βγάζουν ψάρια, τα τεράστια που τραβάνε πολύ και παίρνουν φρένα. Ναι, θα γίνει και αυτό, αλλά μέχρι να φτάσεις εκεί, αν δεν είσαι τόσο τυχερός και να σου τύχει την πρώτη φορά, θα πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο και να ρίξεις κούραση, χρήμα, γιατί το να πηγαίνεις και σε μέρη που έχουν πιο πολλές πιθανότητες να κρατάνε ψάρια συνήθως κοστίζει, εκτός και αν είσαι τόσο τυχερός και είναι το μέρος δίπλα σου. Οπότε πρέπει όλοι όσοι ξεκινήσουν την τεχνική του short jigging να είναι εφοδιασμένοι με πολύ υπομονή, επιμονή και μερικά χρήματα για βενζίνες και διάφορα αναλώσιμα που θα χρειαστούν. Δεν απογοητεύομαι. Το ψάρεμα έτσι είναι ούτως ή άλλως. Όπως λένε, του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο, 10 φορές είναι αδιανό και μια φορά γεμάτο. Όσο περνάνε τα χρόνια, οι φορές που είναι αδιανό αυξάνονται. Οπότε προσπαθούμε να ευχαριστηθούμε τη μία φορά που θα είναι γεμάτο. Και εντάξει, τελική γι' αυτό παλεύουμε, για το ένα χτύπημα,
το ένα ψάρι που θα μας κάνει να νιώσουμε τα πάντα, να χτυπήσει η αδρεναλίνη κόκκινο. Οι περισσότεροι νομίζω που έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο ξέρουν ότι αυτό δεν συμβαίνει καθόλου συχνά. Αυτά είχα να πω. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.